Αντιτέχνες μου, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα διαδικτυακό μάθημα και άλλο ένα εικαστικό βιντεάκι. Στο σημερινό μας μάθημα, να πούμε ότι είναι τσικνοπέμπτη και εμπνεόμενοι από τη μέρα θα δημιουργήσουμε ένα ιδιαίτερο face painting, θα έλεγα. Δηλαδή θα ζωγραφίσουμε το πρόσωπό μας με αφορμή την ημέρα. Θα εμπνευστούμε από το παρελθόν, από τη μυθολογία, από την αρχαία Ελλάδα, από τις αρχαίες παραδόσεις και σε συνδυασμό με τη θρησκευτική μας γιορτή της Μεταμορφώσεως που πλησιάζει και είναι την Καθαρά Δευτέρα, θα δημιουργήσουμε ένα ιδιαίτερο face painting έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην παράδοση και στην ιστορία και στη μυθολογία και στη θρησκεία έτσι ώστε να απολαύσουμε τη μέρα στο μέγιστο. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε την εορτή των ανθεστηρίων που είναι μια εορτή προς τιμήν του Θεού Διόνυσου την οποία θα μας εξηγήσει καλύτερα η κυρία Αντωνιέτσα, η αδερφή μου που είναι θεατρολόγος, κατά τη διάρκεια του βίντεο ή στο τέλος του βίντεο, την οποία θα ακούτε ενώ δημιουργούμε το βίντεο μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να επιλέξουμε το σχέδιο που θα κάνουμε στο πρόσωπό μας. Μπορούμε να κάνουμε ένα μοντέλο του ή να πάρουμε μια φωτογραφία μας και να ζωγραφίσουμε πάνω της το σχέδιο που θέλουμε. Εγώ θα κινηθώ περισσότερο στο στυλ της ζωγραφικής που επικρατεί στη νύχτα των νεκρών. Εγώ δηλαδή προσωπικά θα χρησιμοποιήσω τον σκελετό που χρησιμοποιεί η ισπανική παράδοση για την ζωγραφική προσώπου κατά τη νύχτα των νεκρών. Noche de los Muertos, κάπως έτσι, και θα δημιουργήσω το δικό μου σκελετό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον σκελετό που είναι ένα απλό και αρκετά ενδιαφέρον και αγαπητό θέμα, θα έλεγα, και εφόσον έχουμε να κάνουμε και στις δύο γιορτές με τον κόσμο των νεκρών και την επίσκεψη των νεκρών στον κόσμο μας, θα κινηθούμε προς εκείνο το σημείο και πάμε να ξεκινήσουμε. Τελικά για αυτό το εγχείρημα θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρώματα που τα βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία και είναι δοκιμασμένα και αποτελεσματικά. Παίρνουμε λοιπόν την παλέτα μας, παίρνουμε τα πινέλα μας και ξεκινάμε. Πρώτα, όπως είπα, θα χρησιμοποιήσω το λευκό. Παίρνουμε το πινελάκι μας και ξεκινάμε. Το λευκό μου είναι λίγο ανεμειγμένο με γαλάζιο και γκλίτσερ, αλλά δεν θα το καθαρίσω διότι έτσι κι αλλιώς θα βάζα γαλάζιο με γκλίτσερ, οπότε μια χαρά. Πάμε να δούμε. Εντάξει, φαίνεται λίγο καλύτερα. Θέλει τη δουλειά του. Πάμε να δοκιμάσουμε με το λευκό μου και βάλω λίγο. Λίγο μόνο. Θα το αναμίξουμε λίγο με το γαλάζιο. Αυτό το γαλάζιο το ανοιχτό, το φωτεινό. Καλύτερα. Μπορούμε να πιάσουμε τα μαγιά μας. Πολύ καλύτερα. Να πούμε ότι πριν ξεκινήσετε μπορείτε να περάσετε στο πρόσωπό σας λίγη βαζελίνη που είναι υποαλλεργική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους ή την κρεμούλα που βάζετε πριν το μακιγιάζ. Εγώ δεν βάζω μακιγιάζ, οπότε έχω βάλει μια ειδική κρεμούλα για ενυδάτωση. Δεν θα το προχωρήσω πολύ μέχρι πάνω. Θα το αφήσω μέχρι εδώ που είναι το μέτωπο. Γιατί
δεν έχω σκοπό να βάλω κάποια περούκα ή οτιδήποτε. Θα το δούμε σε επόμενα βίντεο αυτό. Το πιο ολοκληρωμένο στυλ και face painting. Είναι απλά για να περάσουμε ωραία αυτό το μεσημέρι. Αν σας κάψω λίγο τα μαλλιά, είναι το ενόπνευμα, οπότε μπορείτε να το αποφύγετε. Εμένα δεν με καίνε. Όπως βλέπετε, δεν βάζω μέσα στο μάτι. Γύρω-γύρω, προσεκτικά, πάρα πολύ προσεκτικά. Επίσης, οι μπογιές είναι ειδικές για αυτό το σκοπό. Δεν χρειάζεται να κάνετε ολόκληρη διαδικασία μακιγιάς. Παρά μόνο είτε βαζελίνη είτε μία κρεμούλα, απλώς για προστασία του δέρματός σας. Δεν είναι όμως ότι χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Διότι είναι face painting, είναι ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Μ' αρέσει αυτό το χρώμα, μοιάζω λίγο με το Θάνο, αλλά εντάξει. Θάνος. Επειδή θέλω κάτι λίγο πιο μπλε, πιο θαλασσί, πιο... Με συγχωρείτε. Θέλω κάτι πιο κιανό, πιο γαλάζιο, για να βάλω τα έντονα και αντίθετα χρώματα από πάνω. Όπως θα δούμε σε λίγο. Πριν όμως βάλω αυτά, θα βάλουμε σκιές και φώτα. Έτσι ώστε να φάνει καλύτερα το χρώμα μας. Φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα tricks που μας μαθαίνουν στα βίντεο για το μακιγιάζ, για τη διαδικασία του μακιγιάζ, όπως τα contour και αυτά, αλλά επειδή θα μπουν τόσες λεπτομέρειες, νομίζω εντάξει δεν είναι και απαραίτητο. Εκτός τώρα αν είναι το ατού σας και σας αρέσει, εννοείται ότι μπορείτε να το δοκιμάσετε. Βάμε λίγο άσπρο, όσο άσπρισι, λίγο λερωμένο το άσπρο μου. Να βάλουμε γύρω γύρω, στα ζυγωματικά, δηλαδή να τσιλίκω. Πάμε να πάρουμε λίγο μπλε τώρα, καθαρίσουμε το πινέλο μας. Πάμε λίγο μπλε, κάνουμε τα σκούρα. Τέλεια, φαίνεται πολύ ωραία. Και τα νέα. Όπως πάμε θα κάνουμε σκελετό, οπότε θέλουμε να κάνουμε τα ζυγωματικά, τις κυλώσεις, τις κυλότητες, πώς ονομάζονται. Κυλότητες. Και καλό είναι να είναι και το ίδιο ακριβώς. Τώρα λίγο περισσότερο για να βάλω διάμεσο τόνο. Πρώτα δηλαδή θα βάλουμε τσι. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και λίγο μαύρο. Έχω, εντάξει, ευτυχώς. Δεν θα καθαρίσω το πνεύμα μου, το θέλω λίγο κρύζο μπλε το μαύρο μου. Να το δούμε. Δεν κάνουμε πολλές λεπτομέρειες. 10 περιγράμματα έτσι είπαμε. Και μπορούμε να ακολουθήσουμε και το δικό μας σκελετό. Εμένα για παράδειγμα είναι εδώ η σιγόνα, θα μπορούσα να το φέρω μέχρι εδώ. Θα το δούμε. Εδώ, εφόσον θα το κρατήσω μέχρι εδώ. Κάνουμε έτσι ένα ωραίο περίγραμμα, μια σκιά. Σαν μάσκα. Αυτό φορούσανε παλιά, μάσκα. Αλλά κάποιοι βαφόντουσαν, άλλοι φοράγαν μάσκα και δωρές ζώων. Εδώ τώρα θα κάνουμε την κοιλότητα μέσα στο μάτι. Εννοείται ότι θα το περάσουμε πάλι με χρώμα, αλλά καλό είναι να κάνουμε πρώτα το κενό και καλά. Κάνουμε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. Και είναι ωραίο να ακολουθήσουμε εδώ τους μαύρους κύκλους. Εκεί, δηλαδή που ξεκινά το βλέφαρο. Βασικά από τα βλέφαρα εσωτερικά και τα φρύδια, έτσι ώστε να μην φαίνονται τα φρύδια μας. Δεν χρειάζεται να φαίνονται. Βλέπετε ότι σε κάθε στάδιο που είμαστε μπορούμε να το κρατήσουμε έτσι. Εννοείται ότι μπορείτε να διαλέξετε ότι χρώματα θέλετε. Μπορείτε αντί για μπλε να κρατήσετε ένα μοβ χρώμα ή ένα ροζ. Εγώ απλά έχω βάλει αυτό γιατί θα βάλω τα φωτεινά και όμορφα χρώματα. Έντονα χρώματα, μη συγχωρείτε, γιατί όλα είναι όμορφα χρώματα. Από πάνω. Εδώ να βάλουμε τη μύτη. Να δει. Το κενό δηλαδή τη μύτη. Ποτέ μου δεν έχω κάνει αυτό σε face painting πάνω μου, το έχω κάνει σε άλλους νεαρούς, επίδοξους, cosplayers θα έλεγα. Αλλά δεν το έχω κάνει σε εμένα. Αλλά πάει πολύ καλά, μου αρέσει. Πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε, τώρα που βάζουμε τα σκούρα θα βάλουμε και τα ανοιχτά σε λίγο. Εδώ, να το κάνουμε λίγο πιο σκούρο εκεί που θα είναι το κενό, δηλαδή κάπου εδώ. Γιατί θα μπει από πάνω η κάτω σιγόνα. Πρέπει να μπει σωστά. Δεν είναι ότι είναι ανατομικά και ολόσωστο, αλλά είναι ένα γρήγορο face painting που μπορείτε να δοκιμάσετε. Εδώ θα κάνω απλά έτσι.
πολύ. Έχουμε κάνει τη βάση τώρα. Τώρα θα πάμε να κάνουμε λίγα φώτα σκιές και μετά θα ξεκινήσουμε το χρωματισμό, το σχεδιάσμα μάλλον πάνω στο. Πάνω στις σκιές μας. Τώρα θα τα ενοποιήσουμε λίγο. Αλλά ακόμα λίγο γαλάζιο. Έχω και μοβ, δεν έχω χρησιμοποιήσει το μοβ. Με συγχωρεί. Δεν είναι τοξικές ή κάτι, αλλά μην τις φάτε. Καλύτερα να προσέχουμε λίγο. Μπορείτε να έχετε μια φωτογραφία σκελετού δίπλα σας αν θέλετε να το κάνετε πιο ρεαλιστικό. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να είναι τόσο ρεαλιστικό, θέλω απλά να θυμίζει αυτό και να φέρουμε λίγο τα σκούρα μας και ξεκινά η διασκέδαση, το πολύ ικανοποιητικό κομμάτι, αν και μέχρι εδώ μπορούμε να το κρατήσουμε, όπως βλέπετε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν κάνουμε λίγο πιο έντονες τις σκιές μας και τις εσοχές μας. Τώρα με ένα πιο λεπτό πινέλο να κάνουμε τις λεπτομέρειες μας. Όπως βλέπετε είναι αρκετά ωραίο, πολύ περιποιημένο. Μπορούμε φυσικά να κάνουμε και λίγες σκιές όπως σας είπα προηγουμένως. Κάπως έτσι, λίγο πιο έντονα. Αλλά επειδή θα βάλουμε τα σχέδιά μας δεν θα φαίνεται. Οπότε μην κάνετε τον κόπο νομίζω. Μπορούμε να το βάλουμε στο τέλος. Α, ναι, εντάξει, μπορούμε να το βάλουμε έτσι πολύ απλά. Α, και καλά. Α, μ' άρεσε, δεν θα το αφήσω. Είναι λίγο ασύμμετρο, αλλά μ' αρέσει. Έχει μια έκφραση. Πολύ ωραία, έτσι. Τέλεια, έχει βγει. Πάμε τώρα να κάνουμε τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα πάρω τώρα πορτοκαλί αρχικά. Κίτρινο, ροζ, μοβ, κόκκινο. Χρώματα. Μπορούμε να περιμένουμε ένα λεπτό να στεγνώσει ή να του βάλουμε λίγο αέρα με το πιστολάκι, αλλά εντάξει. Και θα ξεκινήσω τα μοτίβα μου. Θα παίξουμε με τα μοτίβα δηλαδή. Αρχικά θα πάω γύρω από τα μάτια, τη μύτη και το στόμα, τα περιγράμματα, και μετά θα μπαίνω στο ενδιάμεσο. Οπότε θα σχηματίσω τώρα λίγο. Δεν φαίνεται όμως. Να πάρουμε ένα πολύ πιο λεπτό πινέλο. Βλέπουμε πόσο λεπτό είναι αυτό. Τόσο λεπτό. Ή τόσο λεπτό. Δηλαδή, ό,τι έχετε. Θα πάρω αυτό καλύτερα. Τι φοβάμαι λίγο. Ναι, αυτό είναι καλό. Είναι νούμερο. Α, δεν γράφει. Γράφει απλώς image maker. Πάμε να δοκιμάσουμε με το κίτρινό μας και μετά με το πορτοκαλί. Να βάλουμε αντιθέσεις πρώτα. Εντάξει, φαίνεται αυτό. Φαίνεται και δεν φαίνεται. Να δοκιμάσουμε με το πορτοκαλί. Μπορούμε να δοκιμάσουμε διάφορα χρώματα. Το πορτοκαλί μας είναι εντάξει. Θα συνεχίσουμε με το πορτοκαλί τότε. Έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ποιο φαίνεται καλύτερα. Εννοείται ότι θα το ξαναπεράσουμε. Απλά εντάξει, είναι καλό να. Μια χαρά τέλειο. Να πούμε ότι τα φίδια μπορούμε να τα κολλήσουμε με γκόμα στικ, αλλά δεν ξέρω πόσο θα κάνει να ξεκολλήσει μετά. Λογικά με το νερό θα είναι εντάξει, αλλά εγώ δεν το κάνω. Επίσης ξέχασα. Διότι όταν κάνεις face painting δεν βάζεις σε όλους κόλλα και δεν τη χρησιμοποιώ οπότε. Και σίγουρα εντάξει δεν κάνεις τόσο μεγάλα face painting. Όμως είναι εντάξει γιατί πάει πάρα πολύ καλά και μου αρέσει. Μπορούμε να το κάνουμε και rainbow, να το πούμε αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε σαν μονόκερο. Στυλ σκελετό και μου άρεσε τώρα αυτή η ιδέα και θα το πάω σε αυτή την ιδέα διότι
πειραματιζόμαστε και όπως είπαμε πολλές φορές μας πάει το έργο εκεί που θέλει και αυτή τη φορά είμαστε εμείς το έργο μας, οπότε θα το πάω έτσι, θα το κάνω rainbow έτσι να φεύγει εδώ. Είναι σαν σκελετός μονόκερου, αν μπορούσαμε. Και είναι και μια ωραία ιδέα ως προς την αντιμετώπιση της μεταθάνατος ζωής. Είμαστε λίγο μακάβροι σήμερα, αλλά δεν πειράζει, το απαιτεί και η μέρα. Διότι δεν είναι το τέλος των πάντων, είναι η συνέχεια της ζωής. Είναι το επόμενο στάδιο, είναι σαν να παίζουμε ένα παιχνίδι και περνάμε την πίστα και περνάμε τον αρχηγό και πάμε στο επόμενο. Πάρα πολύ σημαντικό να το αντιμετωπίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο ή με όποιον άλλο τρόπο φυσικά μας παρηγορεί και μας δίνει δύναμη και δεν μας τρομάζει, διότι δεν είναι το τέλος. Από κάπου προερχόμαστε και κάπου καταλήγουμε, οπότε ναι. Το τι μορφή θα το δώσουμε εμείς, εκεί είναι που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο, πιστεύω. Γι' αυτό σε κάθε θρησκεία υπάρχει μία νύχτα των νεκρών όπου μας επισκέπτονται. Διότι δεν χάνονται, δεν είναι το τέλος. Εντάξει, γι' αυτό το στάδιο εντάξει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο πινελό, γιατί εγώ χρονοτριβώ λιγάκι, αλλά θέλω να κάνω ωραίες λεπτομέρειες, να φαίνεται καθαρά τα χρώματα και μόνο με το μικρό μπορώ να το κάνω. Αν έχετε όμως ένα πινέλο που κάνει εισάξια δουλειά, χωρίς να σας ταλαιπωρεί, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, εννοείται. Να, τώρα είναι καλύτερα. Πάμε να κάνουμε το μεγαλύτερο μας πινέλο. Τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό. Το μέγεθος του πινελού είναι λίγο πιο μεγάλο, είναι το πιο μεγάλο που έχω βέβαια εδώ για αυτή τη δουλειά, για αυτό το στάδιο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, βλέπετε. Όμως φαίνεται το χρώμα μας καθαρό και έντο. Καρναβάλι, ίσως η πιο φημισμένη και αγαπημένη γιορτή στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μιας και εδώ έχει τις ρίζες του. Είναι συνδεδεμένο πρώτα απ' όλα με τη θρησκεία, την ιστορία και με τους παραδοσιακούς τοπικούς μύθους. Το καρναβάλι είναι τριήμερη γιορτή, η οποία πραγματοποιείται πάντα γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, εκεί που τελειώνει δηλαδή ο χειμώνας και αρχίζει η άνοιξη. Η αναγέννηση λοιπόν της φύσης. Η γιορτή μας όμως αυτή, το καρναβάλι, δεν είχε πάντα αυτό το όνομα. Έχει τη ρίζα του στα ανθεστήρια, τα οποία είναι μία αρχαιοελληνική γιορτή που χωρίζεται σε τρεις μέρες, ακριβώς όπως και το δικό μας καρναβάλι. Τριήμερη γιορτή γεμάτη γλέντι. Τα ανθεστήρια λοιπόν ήταν η ετήσια γιορτή της αναγέννησης της φύσης και γιορτή των νεκρών προς τιμή του Διονύσου και του Χθόνιου Ερμή. Η γιορτή πραγματοποιούταν στην Αθήνα κατά το μήνα Ανθεστηρίωνα, δηλαδή τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, για τρεις ημέρες συγκεκριμένα, την 11η, 12η και 13η μέρα του μήνα. Τα Ανθεστήρια δεν ήταν η γιορτή των λουλουδιών όπως έχει υποστηριχθεί και όπως πιστεύουμε σήμερα. Ναι, μεν μπορεί να σχετίζεται με τα Άνθη, αλλά η ετυμολογία της προέρχεται από το ρήμα «αναθέσαστε», που σημαίνει ανάκληση ψυχών, και σχετίζεται με την τρίτη μέρα της γιορτής που ήταν αφιερωμένη στις ψυχές των νεκρών. Η γιορτή αρχίζει λοιπόν την 11η μέρα του μήνα Ανθεστηρίωνα και λεγόταν Πυθίγια. Ήταν η μέρα κατά την οποία άνοιγαν για πρώτη φορά τα πιθάρια με το νέο κρασί και ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στο Θεό Διόνυσο. Μετά τη σπονδή του Θεού στο ιερό του, δοκίμαζαν και οι ίδιοι για πρώτη φορά το κρασί, που το ονόμαζαν και φάρμακον. Η 12η μέρα, που ονομαζόταν Χοές και η οποία ήταν η σημαντικότερη μέρα των ανθεστηρίων, είναι η μέρα που έπρεπε να συμμετέχουν όλοι σε αγώνα εινοποσίας. Η πιο χαρακτηριστική τελετή αυτής της ημέρας ήταν η πομπική είσοδος του Θεού Διόνυσου στην πόλη επάνω σε τροχοφόρο πλοίο. Ήταν ουσιαστικά ένα άρμα που έμοιαζε με πλοίο. Μαζί με την ακολουθία του, κυρίως σατήρους, με αυλούς, σιλινούς και μενάδες. Με αυτόν τον τρόπο παρέλαβναν μέσα στην πόλη ο Θεός με τους ακολουθούς του και πραγματοποιούταν ο γάμος του με τη σύζυγό του
Αριάδνη, την οποία υποδιόταν η σύζυγος του άρχοντα της εποχής και ο Διόνυσος υποδιόταν ο βασιλιάς της εποχής. Ο κόσμος γιόρταζε με μεγάλο ενθουσιασμό τον γάμο αυτό και τη μεγάλη πομπή που γινόταν. Επίσης έχουμε την άνοδο των νεκρών στον επάνω κόσμο, γι' αυτό ήταν και αυτό ήταν το πένθυμο στοιχείο της ημέρας. Η τρίτη και τελευταία μέρα των ανθεστηρίων, η 13η, είχε το όνομα Χίτρι και ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στους νεκρούς και το χθόνιο ερμή. Χρησιμοποιούσαν χύτρες για να βράσουν το σιτάρι και άλλους βρόσιμους σπόρους για τις ψυχές των νεκρών, οι οποίες αυτή την ημέρα επέστρεφαν και κυκλοφορούσαν αόρατες ανάμεσα στους ζωντανούς. Λόγω της παρουσίας των ψυχών και άλλων υπάρξεων του κάτω κόσμου, η μέρα αποκτούσε μία πένθυμη ατμόσφαιρα. Νομίζω η αντιστοίχηση ανάμεσα στο τριήμερο του καρναβαλιού και το τριήμερο των ανθεστηρίων είναι αρκετά εμφανής. Έχουμε την πρόφωνη, που είναι η πρώτη εβδομάδα πριν την Τσικνοπέμπτη στην εκκλησία, που διαβάζουμε την παραβολή του Ασώτου Υιού. Και εμείς έχουμε τα πυθίγια, που είναι η πρώτη προσφορά στο Θεό Διόνυσο. Μετά έχουμε τις χοές, αντίστοιχα την Τσικνοπέμπτη. Ενώ εμείς σήμερα τρώμε κρέας με χρυσκασμού, οι αρχαίοι Έλληνες έπιναν κρασί, έπιναν τα ούτσαλί τους που λέμε και στην Κύπρο. Ήτανε η μέρα που γλεντούσαν με όλο τους το είναι και άφηναν να βγει προς τα έξω ένας άλλος εαυτός. Ακολουθεί έπειτα η Καθαρά Δευτέρα, πριν την Καθαρά Δευτέρα, η Πομπή, η Μεταμφίεση. Και εδώ έχουμε την αντιστοιχία των μεταμφιεσμένων σατήρων και μενάδων του Θεού Διόνυσου και τη συζύγου του Διονύσου. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένα εθιμοτυπικό του να μεταμφιέζονται στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Θεούς, μορφές. Εμείς μεταμφιεζόμαστε σε ό,τι μας αρέσει και σε ό,τι πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύει πιο πολύ το χαρακτήρα μας. Συνήθως όμως θέλουμε να αποκαλύψουμε την άλλη πλευρά του εαυτού μας, να γυρίσουμε δηλαδή λίγο τον κόσμο μας ανάποδα, μιας και μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από μία μάσκα και να αποκαλύψουμε στην ουσία αυτό που δεν αποκαλύπτουμε στην καθημερινή μας ζωή. Πάμε τώρα να βάλουμε τις λεπτομέρειες μας με τα άσπρα που βλέπουμε μέχρι στιγμής που έχουμε φτάσει. Με πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε να συνεχίσουμε με το λευκό μας. Αυτή τη φορά θα πάρω αυτό το πινελάκι. Για τις λεπτομέρειες και τις οποίες θα κάνουμε με το λευκό μας. Ή τον μπες ή το πολύ ανοιχτό κίτρινο, ό,τι προτιμάμε. Και ό,τι έχουμε φυσικά θα πάμε με το πολύ ανοιχτό κίτρινο, γιατί δεν θέλω εντελώς άσπρο. Πάμε τώρα να κάνουμε τις ομορφιές μας. Θα πάω με το μοτίβο της κουκίδας. Θα μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και πολύ εντυπωσιακό. Και όπως κάναμε και πριν, θα σχηματίσω. Να πούμε τις κοινότητες πρώτα. Και αυτό θέλουμε να ξέρουμε πού θα είναι το καθετή.
Ήδη έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και μ' αρέσει που είναι και διαφορετικό. Είναι δύο είδη face painting σε ένα, χωρίς να αναιρεί το ένα το άλλο. Και είναι ωραίο γιατί και η φύση δεν είναι τόσο συμμετρική. Δηλαδή υπάρχει μια συμμετρική ασυμμετρία. Καμία από τις δύο πλευρές μας δεν είναι ίδια με την άλλη. Και αυτό είναι το ωραίο. Και μ' άρεσε που το πετύχαμε αυτό. Πάμε να κάνουμε ακόμα λίγες έτσι γραμμικές λεπτομέρειες και νομίζω είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή εδώ θα κάνω ζιγζάκ. Πάμε τώρα με το μαύρο μας, το μπλε μας και το μαύρο μας σε ένα μια λεπτομέρεια. Βάζοντας τις σκιές μας, τα φώτα μας πετάγονται έξω και φαίνεται καλύτερα η ολοκλήρωση του έργου μας. Εδώ θέλω λίγο φτιάξιμο τα δόντια μας. Θα ξαναβάλουμε τα φωτεινά μας. Να δούμε αυτά. Να κάνουμε τη σκιά εδώ καμία ομορφιά. Πολύ κρατάμε και εκεί. Πάμε εδώ λίγο. Να βάλουμε λίγα
σκούρα, έτσι να ξεχωρίσουμε λίγο τα μοτίβα μας, τα σχέδιά μας. Εκτός αν δεν τα μουντζουρούσατε, δεν φέρονται. Οπότε έχω κάνει λίγο μουντζουρωμένα. Έτοιμη. Πάμε και εδώ λίγο κοκκίνη. Και έτοιμη. Και έχουμε ετοιμαστεί. Όπως βλέπετε. Για τη μέρα και τη νύχτα. Το νεκρό. Οφείλω να πω ότι πάει πάρα πολύ με το μαλλί. Καλές δημιουργίες, καλλιτέχνες μου. Και μέχρι το επόμενο μάθημα, γεια σας καλλιτέχνες μου, καλές δημιουργίες, μείνετε ασφαλείς και δημιουργικοί. Γεια σας. Μουά. Ελπίζω να το απολαύσατε, όπως και εγώ. Το επόμενο έργο μας. Πάμε να κάνουμε δηλαδή το επόμενο face painting. Από τα μας προσωπάκια θα ζωγραφίσουμε μια πανσέλινο και ένα λίγο θα βγάζει σε αυτή.
Καρναβάλι, ίσως η πιο φημισμένη και αγαπημένη γιορτή στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μιας και εδώ έχει τις ρίζες του. Είναι συνδεδεμένο πρώτα απ' όλα με τη θρησκεία, την ιστορία και με τους παραδοσιακούς τοπικούς μύθους. Το καρναβάλι είναι τριήμερη γιορτή, η οποία πραγματοποιείται πάντα γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, εκεί που τελειώνει δηλαδή ο χειμώνας και αρχίζει η άνοιξη. Η αναγέννηση λοιπόν της φύσης. Η γιορτή μας όμως αυτή, το καρναβάλι, δεν είχε πάντα αυτό το όνομα. Έχει τη ρίζα του στα ανθεστήρια, τα οποία είναι μία αρχαιοελληνική γιορτή που χωρίζεται σε τρεις μέρες, ακριβώς όπως και το δικό μας καρναβάλι. Τριήμερη γιορτή γεμάτη γλέντι. Τα ανθεστήρια λοιπόν ήταν η ετήσια γιορτή της αναγέννησης της φύσης και γιορτή των νεκρών προς τιμή του Διονύσου και του Χθόνιου Ερμή. Η γιορτή πραγματοποιούταν στην Αθήνα κατά το μήνα Ανθεστηρίωνα, δηλαδή τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, για τρεις ημέρες συγκεκριμένα, την 11η, 12η και 13η μέρα του μήνα. Τα ανθεστήρια δεν ήταν η γιορτή των λουλουδιών όπως έχει υποστηριχθεί και όπως πιστεύουμε σήμερα. Ναι, μπορεί να σχετίζεται με τα άνθη, αλλά η ετυμολογία της προέρχεται από το ρήμα «αναθέσαστε», που σημαίνει ανάκληση ψυχών, και σχετίζεται με την τρίτη μέρα της γιορτής, που ήταν αφιερωμένη στις ψυχές των νεκρών. Η γιορτή αρχίζει λοιπόν την 11η μέρα του μήνα Ανθεστηρίωνα και λεγόταν Πυθύγια. Ήταν η μέρα κατά την οποία άνοιγαν για πρώτη φορά τα πιθάρια με το νέο κρασί και ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στο Θεό Διόνυσο. Μετά τη σπονδή του Θεού στο ιερό του δοκίμαζαν και οι ίδιοι για πρώτη φορά το κρασί που το ονόμαζαν και φάρμακον. Η 12η μέρα που ονομαζόταν Χοές και η οποία ήταν η σημαντικότερη μέρα των ανθεστηρίων, είναι η μέρα που έπρεπε να συμμετέχουν όλοι σε αγώνα εινοποσίας. Η πιο χαρακτηριστική τελετή αυτής της ημέρας ήταν η πομπική είσοδος του Θεού Διόνυσου στην πόλη επάνω σε τροχοφόρο πλοίο. Ήταν ουσιαστικά ένα άρμα που έμοιαζε με πλοίο. Μαζί με την ακολουθία του, κυρίως σατήρους, με αυλούς, σιλινούς και μενάδες. Με αυτόν τον τρόπο παρέλαβναν μέσα στην πόλη ο Θεός με τους ακόλουθούς του και πραγματοποιούταν ο γάμος του με τη σύζυγό του Αριάδνη, την οποία υποδιόταν η σύζυγος του άρχοντα της εποχής και ο Διόνυσος υποδιόταν ο βασιλιάς της εποχής. Ο κόσμος γιορτάζε με μεγάλο ενθουσιασμό τον γάμο αυτό και τη μεγάλη πομπή που γινόταν. Επίσης έχουμε την άνοδο των νεκρών στον επάνω κόσμο. Γι' αυτό ήταν και αυτό ήταν το πένθυμο στοιχείο της ημέρας. Η τρίτη και τελευταία μέρα των ανθεστηρίων, η 13η, είχε το όνομα Χίτρη και ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στους νεκρούς και το Χθόνιο Ερμή. Χρησιμοποιούσαν χύτρες για να βράσουν το σιτάρι και άλλους βρόσιμους σπόρους για τις ψυχές των νεκρών, οι οποίες αυτή την ημέρα επέστρεφαν και κυκλοφορούσαν αόρατες ανάμεσα στους ζωντανούς. Λόγω της παρουσίας των ψυχών και άλλων υπάρξεων του κάτω κόσμου, η μέρα αποκτούσε μία πένθυμη ατμόσφαιρα. Νομίζω η αντιστοίχηση ανάμεσα στο τριήμερο του καρναβαλιού και το τριήμερο των ανθεστηρίων είναι αρκετά εμφανής. Έχουμε την πρόφωνη, που είναι η πρώτη εβδομάδα πριν την Τσικνοπέμπτη στην εκκλησία, που διαβάζουμε την παραβολή του Ασώτου Υιού, και εμείς έχουμε τα Πυθύγια, που είναι η πρώτη προσφορά στο Θεό Διόνυσο. Μετά έχουμε τις Χοές, αντίστοιχα την Τσικνοπέμπτη. Ενώ εμείς σήμερα τρώμε κρέας μέχρι σκασμού, οι αρχαίοι Έλληνες έπιναν κρασί, έπιναν τα ούτσαλί τους που λέμε και στην Κύπρο. Ήτανε η μέρα που γλεντούσαν με όλο τους το είναι και άφηναν να βγει προς τα έξω ένας άλλος εαυτός. Ακολουθεί έπειτα η Καθαρά Δευτέρα, πριν την Καθαρά Δευτέρα, η πομπή, η μεταμφίεση. Και εδώ έχουμε
την αντιστοιχία των μεταμφιεσμένων σατήρων και μενάδων του Θεού Διόνυσου και της συζύγου του Διονύσου. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένα εθιμοτυπικό του να μεταμφιέζονται στους συγκεκριμένους ανθρώπους, θεούς, μορφές. Εμείς μεταμφιεζόμαστε σε ό,τι μας αρέσει και σε ό,τι πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύει πιο πολύ το χαρακτήρα μας. Συνήθως όμως θέλουμε να αποκαλύψουμε την άλλη πλευρά του εαυτού μας, να γυρίσουμε δηλαδή λίγο τον κόσμο μας ανάποδα, μιας και μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από μία μάσκα και να αποκαλύψουμε στην ουσία αυτό που δεν αποκαλύπτουμε στην καθημερινή μας ζωή.